ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γεωργιάδη για τις πολύ πολύ εύστοχες και περιστατωμένες αναλύσεις και παρατηρήσεις του. Την εκδήλωσή μας τιμούμε την παρουσία του ο πρώην βουλευτής κύριος Στέφανος Κυριαζόπουλος και οι διοικητές των νοσοκομείων έδεσας και του ψυχιατρικού κύριοι Τσαμί Προσυλίας και Γιαννού του Σταυρούλα. Παρακαλείστε να έχει στο βήμα ο άνθρωπος των Πρωθυπουργών Μαθιώτες και οι μαθιώτες, αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι. Η σημερινή πέραν κάθε προσδοκίας συνάντηση δεν μου αφήνει πολλά περιθώρια να εκφράσω με εδώ για αυτά που πραγματικά νιώθω. Γιατί βλέποντας γύρω μου, παντού σε αυτό το χώρο που τελικά αποδεικνύεται μικρός, πρόσωπα γνωστά, φίλους, συνοδοιπόρους, συναγωνιστές, πιάνω τον εαυτό μου ανήμπορο να αποτυπώσω με λέξεις τη μεγάλη χαρά που νιώθω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ο Λάζαρος Τσαρταΐδης, ο δικός σας Λάζαρος, είναι εδώ. Και μας συνδέουν μαζί την άπειρα είναι τα αγωνίες, είναι οι αγώνες. Ακόμα κι αν οι καθημερινές βαριές μου υποχρεώσεις στα κέντρα αποφάσεων της πρωτεύουσας δεν επιτρέπουν τη φυσική μου παρουσία εδώ όπως θα το ήθελα. Είμαι πάντα εδώ. Το ίδιο ταπεινός, το ίδιο διεκδικητικός, το ίδιο ειλικρινής. Αλλά ακόμη πιο έμπειρος, ακόμη πιο έτοιμος και πιο συνειδητοποιημένος για το ρόλο και την αποστολή που εσείς μου αναθέσατε όταν το 2012 με εκλέξατε πρώτο βουλευτή Μαθίας να αγωνίζουμε για τα δίκαια τα δικά σας, για τα δίκαια της Μαθίας. Σήμερα πρωταγωνιστής δεν είμαι εγώ, ούτε καν πρωταγωνιστές, είναι οι εξαιρετικοί μου φίλοι. Ο πρώην Υπουργός και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Άδωνης Γεωργιάδης, και ο βουλευτής τέλας και εξπέρ, όπως τον λέω εγώ, στα αγροτικά θέματα, κ. Δάνης Τζαμτζής, τους οποίους και ευχαριστώ ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς μου για την άμεση ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή μου, την εξαιρετική ομιλία τους και τα θερμά λόγια που μου απίθυναν. Έβαλες ψηλά τον πύχη, Άδωνη, και δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω. Είναι πρόκληση πάντως αυτό. Πρωταγωνιστές λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είστε πρωτίστως εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια σταθήκατε κοντά μου, στις χαρές μου και στις λύπες μου. Εσείς που με στηρίξατε με αποφασιστικότητα σε όλα τα βήματα της κοινωνικής, της επαγγελματικής και τώρα της πολιτικής μου πορείας. Και ως πρωταγωνιστές σήμερα μιλάτε εσείς. Εσείς που είστε η καρδιά της Μαθίας. Μια καρδιά τόσο μεγάλη που χτυπάει και ακούγεται από τον Αρχάγγελο μέχρι το Δάσιο και από τον Οδοχώρη μέχρι το Κλειδί. Στέλνοντας παντού το ηχηρό μήνυμα ότι ο κόσμος της Μαθίας είναι όρθιος και περήφανος. Ακόμη και σε αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια. Αποφασισμένος περισσότερο από ποτέ να μην αφήσει τις ειρήνες της οπισθοδρόμησης και των ανέξοδων λόγων, αλλά και τους τζάμπα μάγκες να εμποδίσουν την πορεία της χώρας προς το μέλλον. Είμαι σε όλους σας ευγνώμων, φίλες και φίλοι. Η μαζική σας προσέλευση σήμερα κλείνει οριστικά όλα τα κακόβουλα στόματα που παραλύζουν τη συνολική απαξίωση της πολιτικής από το λαό και επενδύουν στον μπάχαλο, στην τυφλή οργή, στη συνολική άρνηση των πάντων. Διαψεύδικα όλους όσους φαντάζονται ότι ο λαός δεν έχει μνήμη, αλλά και κρίση να αναγνωρίζει αυτούς που εργάζονται νυχθημερών για να ξεριζώσουν όλα τα στραβά του παρελθόντος στη χώρα μας. Διαψεύδικα όσους πιστεύουν ότι ο λαός δεν έχει κρίση να αναγνωρίζει αυτούς που έμαθαν να εναλλάσσονται από το μονό των όχι σε όλα και που αφορά τις μάχες τις μεγάλες που δίνει η κυβέρνηση σε εσωτερικό και εξωτερικό για το καλό της χώρας μας, με το άκρητο ναι σε όλα και ναι σε όλους, προκειμένου να αναγκηθούν στην εξουσία. Αυτές οι πολιτικάνικες συμπεριφορές παλιάς σκοπής, που ψαρεύουν σε θολά νερά και χαϊδεύουν αυτιά από ζάρα ψήφων, έχουν δυστυχώς για αυτούς
και όνομα και διεύθυνση. Το όνομα είναι ΣΥΡΙΖΑ και η διεύθυνση είναι Κουμουνδούρου. Οι νοσταλγοί του παρελθόντος δεν αντέχουν σε αλήθειες. Παραπληροφορούν σκόπιμα, ισοπεδώνουν τα πάντα, θρέφονται και θρέφουν τον κόσμο με ψευδεστήσεις και εικονικές πραγματικότητες. Κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία για αναξιοπιστία και ψεύτικα λόγια. Ότι δίθεν άλλα έλεγε στα ζάπια και άλλα έκανε όταν ήρθε στην κυβέρνηση. Μέγα ψεύδος. Λες και δεν ξέρουν έτσι και οι πέτρες ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν αυτή που έφερε τα μνημόνια, τα βρήκε τα μνημόνια και αγωνίστηκε από την αρχή με νύχια και με δόντια για να βγούμε από αυτά. Και τα βγούμε. Όχι όμως σαν άρακτο κουλούκι, όπως ίσως θα ήθελαν κάποιοι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, οδηγώντας τη χώρα σε χρεοκοπημένες καταστάσεις τύπου Αργεντινής, αλλά σαν συντεταγμένη δύναμη και ισχυρή χώρα, περήφανη, που ξέρει να διορθώνει τα λάθη της, να προχωράει στις αναγκαίες τομές για τη θωράκιση του μέλλοντός της, να μάχεται για τα δίκαιά της, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις υποχρεώσεις της στο διεθνές περιβάλλον. Κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία για κολοτούμες. Ποιοι άραγε, οι καθηγητές της κολοτούμας και της ασυνέπειας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα και μνημείο ασυνεπούς επιχειρηματολογίας από αυτή που συνεχώς εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα του χρέους. Για να δούμε λοιπόν τι λένε για το κορυφαίο αυτό ζήτημα οι πρωταθλητές της κολοτούμας. Από τη μια ο Τσίπρας στη ΔΕΘ υποσχέθηκε ακύρωση του μνημονίου το πρώτο βράδυ της νίκης. Ο Σκουλέτης ανέφερε ότι αυτό δεν θα γίνει σε μια μέρα, γιατί αυτό προϋποθέτει συμμαχίες και δημιουργία συσχετισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Σαββάκης διαβεβαίωσε ότι δεν είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ η μονομερής διαγραφή του χρέους. Ο Τόλιος, άλλος μεγάλος καθηγητής της Κολοτούμας, τάχθηκε ευθέως υπέρ της μονομερούς διαγραφής. Ο Δραγασάκης ανέφερε ότι αντί για το κούρεμα μπορεί να υπάρξει απόσυρση του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Ο Κουρουπλής υποστήριξε ότι άκρη, μέσες άκρες μια επινίκηση του χρέους για 80-90 χρόνια μπορεί να είναι το ίδιο με ένα κούρεμα. Ο δε κύριος Λαφαζάνης δήλωσε ότι το υπέρογο δημόσιο χρέος δεν αντιμετωπίζεται με μείωση των επιτοκίων και επινίκηση της αποπληρωμής του. Ο κύριος Βίτσας τέλος δήλωσε ότι η επινίκηση δεν είναι διαγραφή, αλλά πολιτική επιτήρηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει προσχωρήσει ακόμη στη λογική της επινίκησης. Με αυτές τις ξεκάθαρες θέσεις, φιλοδοξεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει και να οδηγήσει τον τόπο έξω από την κρίση. Με αυτά τα αλλού, ζητάνε από τους πολίτες να τους εμπιστευτούν. Φίλες και φίλοι, τον Ιούνιο του 2012 η νέα κυβέρνηση είναι αλήθεια ότι παρέλαβε τη χώρα μας βαριά άρρωστη σε όλους τους τομείς του δημοσίου βίου. Οι πληγές από την είσοδο της χώρας στο μνημόνιο και η βίαιη αλλαγή που αυτή επέφερε στην καθημερινότητα των Ελλήνων έφεραν την κοινωνία σε απόγνωση. Με την ανεργία σε δυσδεόρατα ύψη, με τους μεστούς και τις συντάξεις να μειώνονται διαρκώς, με τις υπηρεσίες χρόνιας σε κομματώδη κατάσταση. Την ίδια στιγμή η χώρα είχε τεράστιο έλλειμμα διεθνούς αξιοπιστίας, βρισκόταν στο χείλο της χρεοκοπίας λόγω της αθρής οικονομίας, του διωγγωμένου δημοσίου χρέους, αλλά και της αδυναμίας της να προβεί σε οποιοδήποτε δανεισμό, ενώ παράλληλα βίωνε μια μεγάλη πολιτική αναταραχή, απόρρια του προκλητικού λαϊκισμού συγκεκριμένων κομμάτων που έταζαν στα ευάλωτα αυτιά των Ελλήνων φύγια για μεταξωτές κορδέλες. Η νέα κυβέρνηση ανέλαβε και υλοποίησε δύο κομβικές δεσμεύσεις απέναντι στον Έλληνα πολίτη στις προηγούμενες εκλογές. Να μην βγει σε καμία περίπτωση η Ελλάδα το ευρώ, που θυμηθείτε εκείνη την περίοδο, μόνο εύκολο δεν ήταν. Και να βγάλει το ταχύτερο δυνατό τη χώρα από την κρίση και τα μνημόνια. Εκείνη την περίοδο αυτό φάνταζε ως ένα εξαιρετικά δύσκολο προς επίτευξη έργο, ακόμα και στους πιο αισιόδοξους από εμάς. Ελάχιστοι πίστευαν ότι θα πετύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Το καταφέραμε. Ελάχιστοι πίστευαν ότι θα δούμε στις αγορές μέσα σε δύο χρόνια. Και αυτό το καταφέραμε. Ελάχιστοι πίστευαν άδωνοι ότι θα βγούμε από το μνημόνιο. Το καταφέρουμε και αυτό βήμα-βήμα. Όχι χωρίς τεράστιο κόπο. Όχι χωρίς τεράστιες, ίσως και δυσανάλογες για τις δυνατότητες του καθενός από εμάς θυσίες. Όχι χωρίς λάθη.
αλλά επειδή χάνουμε τους στόχους. Και τώρα που μπορούμε να σταθούμε αξιοπρεπώς στα δικά μας πόδια, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι συγκεκριμένες επιτυχίες είναι απαραίτητο να αποτυπωθούν, είναι απαραίτητο στην καθημερινότητα των πολιτών, οι οποίοι των πραγμάτων διαθέτουν πλέον λιγοστές αντοχές. Παίρνοντας ως εκ τούτου τάξη στα οικονομικά της χώρας, μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε ευκολότερα στις απαραίτητες διορθώσεις και να θέσουμε τις βάσεις εκείνες για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, αλλά και σε όλες τις απαραίτητες ελαφρύνσεις, προκειμένου να πάρουν οι πολίτες τις ανάσες που τόσο δικαιούνται και για τις οποίες τόσα πολλά έδωσαν από το θερίσευμα των χρημάτων και της ψυχής τους. Τώρα μπορούμε και το κάνουμε. Να ρυθμίσουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών και κοινωνικών προσώπων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Να προχωρήσουμε στη ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Να προχωρήσουμε στη σταδιακή αποκατάσταση των μισθών των εστόρων. Να δίνουμε κοινωνικό μέρισμα σε ευάλωτες ομάδες συνανθρώπων μας. Να δίνουμε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα πιλωτικά σε μια σειρά δήμων και να σχεδιάζουμε τη διεύρυνσή του σε ολόκληρη τη χώρα. Η καιρή είναι κρίσιμη. Δεν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε χώρος για παιχνίδια και τραυματισμούς. Οι Έλληνες πολίτες έχουν πλέον να διαχειριστούν και να αποφασίσουν για ένα συγκεκριμένο δίλημα, πιο ξεκάθαρο και πιο επιτακτικό από κάθε άλλη φορά. Θα αφήσουμε άραγε τις στήλες της χώρας σε μια από τις πιο δύσκολες καμπές της ιστορίας της, τώρα που φαίνεται ότι επιτέλους βγαίνουμε από το λαβύρινθο σε αυτούς που αλλάζουν θέσεις και απόψεις από Δευτέρα σε Τρίτη και από Πέμπτη σε Παρασκευή, σε αυτούς που ονειρεύονται να γυρίσουν την Ελλάδα στα χρόνια του Τσοχόλα εδώ στα όλα και στο λεφτά υπάρχουν. Θα επιτρέψουμε οι πολίτες να πεταχτούν στα σκουπίδια όλες οι θυσίες που κάναμε προκειμένου να έρθουν οι μαθητευόμενοι μάγοι του ΣΥΡΙΖΑ με τα δώρα που μιλάνε για τσαμπουκάδες προς τους δανειστές και άρνηση των δανειακών μας υποχρεώσεων χωρίς να μας λένε ούτε που θα βρουν τα λεφτά, ούτε τι εναλλακτικά πλάνα έχουν σε περίπτωση που οι τζάμπα μαγιές τους πέσουν σε τοίχο. Είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο δεν θα επιτρέψετε να συμβεί. Οι Έλληνες πολίτες δεν πρόκειται να αφήσουν να χυθεί η γαρδάλα με το γάλα που με τόσο μεγάλο κόπο τη γεμίσαμε. Δεν πρόκειται να ακούσετε τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Φτάνει. Τόσα χρόνια και το πληρώσαμε ακριβά, τέτοια λόγια ακούγαμε. Τώρα ζητάμε όλοι μόνο αλήθειες. Ακόμη κι αν αυτές είναι επώδυνες. Ζητάμε μόνο λύσεις. Ακόμη κι αν αυτές είναι επίπονες. Όλοι εσείς, οι μαθιώτισες και οι μαθιώτες, βιώσατε σε υπερθετικό βαθμό όλα τα προηγούμενα χρόνια την οικονομική κρίση. Το άλλο κομβικό σημείο της οικονομικής, βιομηχανικής, εμπορικής και αγροτικής σύνδεσης της Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη πέρασε και περνάει ακόμη και σήμερα πολύ δύσκολες ώρες. Το βιώνω πολύ καθημερινά. Το βιώνω και εγώ στις τρεις μεγάλες πόλεις του νομού, στη Βέρεια, στην Άουσα και στην Αλεξάνδρεια. Το βιώνω στην αγορά που ψωνίζω σε καθημερινή βάση. Το βιώνω στα χωριά που επισκέπτομαι. Γιατί και εγώ δεν ζω ούτε στη μεγάλη ούτε στο ψυχικό, αλλά ζω εδώ μαζί σας με κοινά προβλήματα, κοινά αδιέξοδα, αλλά και κοινά όνειρα. Το βιώνω στις καθημερινές επαφές μου με τους κοινωνικούς, επαγγελματικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς της περιοχής μας που αδιάκοπα συναντώ. Ξεχνάει μήπως κανείς ότι η Βέρεια που άλλοτε έσπιζε από ανάπτυξη και ήταν από τις πρώτες πόλεις σε εισαγωγή συναλλάγματος και σε καταθέσεις ότι σήμερα φθήνει οικονομικά. Ξεχνάει μήπως κανείς ότι η Νάουσα, η ατμομηχανή κάποτε της βιομηχανικής ανάπτυξης της Μακεδονίας, ότι βλέπει εδώ και χρόνια τα φουγάρα των εργοστασίων της Βυσσά. Ξεχνάει κανείς ότι η Αλεξάνδρεια βιώνει μια παρατεταμένη οικονομική κρίση που έχει αφήσει βαθιά τα σημάδια της στην κοινωνική, εμπορική και πολιτιστική ζωή της περιοχής. Και ξέρω ότι ο τόπος μας χρειάζεται δυνατή φωνή και δυναμική παρουσία στα κέντρα των αποφάσεων, προκειμένου να προχωρήσει μπροστά. Χρειάζεται ανθρώπους με εμπειρία αλλά και ήθος, ισχυρή προσωπικότητα που να ξέρουν να ανοίγουν τις κατάλληλες πόρτες, να χτυπάνε το χέρι στο τραπέζι για να διεκδικούν το καλύτερο για τον τόπο, ακόμα και αν μερικές φορές χρειάζεται να παλεύουν ακόμη και για τα αυτονόητα, που δυστυχώς αυτή η κρίση μας αστέρισε. Και εσείς ξέρετε ότι στους καιρούς που ζούμε,
αυτό το δύσκολο καθήκον που απαιτεί ψυχή, κουράγιο, γνώση και αφοσίωση, προσπαθώ να το επιτελώ στο ακέραιο. Ξέρετε τις παρεμβάσεις μου για τα προβλήματα του τόπου μας, με ανεπάλληλες ερωτήσεις μου στους υπουργούς, με συνεχείς επισκέψεις, όπως είπε και ο Άδωνης, στα αρμόδια υπουργεία και στις διοικητικές αρχές, με διαρκείς τροπολογίες που καταθέτω, με ομιλίες στη Βουλή, με συνεντεύξεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, αλλά και με συχνές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παρουσίες, έχοντας πάντα ως επίκεντρο των προτάσεών μου τον εργάτη, τον αγρότη, τον έμπορο, τον συνταξιούχο, τον επαγγελματία, τον επιχειρηματία, τον πολύτεκνο, τη μητέρα, τον ασθενή, τον νέο και τον άνεργο. Δεν μπορώ βέβαια να δώσω λύσεις σε όλα. Ποτέ εξάλλου δεν ισχυρίστηκα ότι έρχομαι σαν μάγος με δώρα για να κάνω θαύμα. Δεν δέχομαι από κανέναν όμως να αμφισβητήσει ούτε τις προθέσεις μου, ούτε τις παρεμβάσεις μου, ούτε και το έδρος της αφήγησης της αποτελεσματικότητάς μου. Έχω συνηθίσει, φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα χρόνια στην κριτική όλων σας. Και το καλοπροαίρετο και το κακοπροαίρετο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι επιζητώ την κριτική σας και την αποδέχομαι με χαμόγελο, γνωρίζοντας ότι αυτή είναι η μοίρα του ικανού πολιτικού. Δεν πειράζει. Αντέχω εγώ. Και γίνομαι καλύτερος και πιο αποτελεσματικός στα καθήκοντά μου. Χωρίς μεγάλα και πολλά λόγια. Γιατί εγώ με ταπεινότητα και υπομονή μιλάω με την κοινοβουλευτική μου παρουσία και μόνο με αυτήν. Μιλάω με τις διαρκείς παρεμβάσεις μου για τα αγροτικά θέματα, με την κατάθεση τροπολογιών και ερωτήσεων για τη ρύθμιση των κόκκινων αγροτικών δανείων, για τη συντομότερη και δικαιότερη καταβολή των αποζημιώσεων από τις φυσικές καταστροφές, για την ταχύτερη απόδοση του ΦΠΑ, για την ρύσπραξη των κοινοτικών ενισχύσεων χωρίς παρακρατήσεις από τον ΟΚΑ, για την επίλυση στο πρόβλημα των επιλέξιμων φωσφόρων, για την αποκατάσταση των αδικιών που υπέστησαν οι δύο κλήρες των φωτοβολταϊκών. Μιλάω με την κατάθεση προτάσεων για την αποκατάσταση της ζημιάς των μικροομολογιούχων από το κούρεμα των ομολόγων τους, τη δικαιότερη φορολόγηση των αγροτών χωρίς την υποχρέωση κλήρησης βιβλίων, με την κατάθεση προτάσεων για την ορθότερη διακίνηση και πρόθεση των αγροτικών μας προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, με τη συνεχή πίεση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταβολή αποζημιώσεων λόγω του ρωσικού εμπάργου, με την κατάθεση προτάσεων για την βελτίωση της δομής των συνεταιριστικών οργανώσεων, με την κατάθεση ερωτήσεων για την γρηγορότερη αποζημίωση κτηνοτρόφων από απώλειες και ζημιές του εισόδηματος. Μιλάω με διαρκείς παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες μου για τα θέματα υγείας του τόπου μας, για την ενίσχυση των νοσοκομείων μας σε προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές, για την εξαίρεση των παλιά πασχόντων από το πλαφόν που έχει τεθεί στο θέμα της συνταγογράφησης, για το πρόβλημα με την πρακτική άσκηση για μεγάλο ποσοστό σπουδαστών ΤΕΗ και ΕΠΑΔΕΠΑΣ στα δημόσια νοσοκομεία. Γνωρίζετε ήδη εξάλλου τη μεγάλη προσπάθειά μου μαζί με άλλους φορείς του τόπου μας που έχει σαν αποτέλεσμα να προχωράνε γοργά οι διαδικασίες για την προμήθεια νέου αξιολογικού τομογράφου στο νοσοκομείο της Νάουσας. Μιλάω με πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις και για την ασφάλεια των πολιτών. Με δικές μου πιέσεις, κατέστη δυνατό να μην κλείσει η σχολή μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης ελληνικής αστυνομίας Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στην Πέλια, να μην κλείσει το αστυνομικό τμήμα Πλαταίος και να συνεχίσουν να ενισχύονται οι υπηρεσίες της Συμμαθίας με αποσπασμένους αστυφύλακες από το τμήμα δίωξης λάθρων μετανάστευσης της Συμμαθίας. Επίσης, σας ανακοινώνω ότι ήδη έχω αρχίσει να έρχομαι σε επαφές με όλους τους αρμόδιους φορείς, έτσι ώστε να δημιουργηθεί τμήμα τροχιάς αυτοκινητοδρόμου στη Πέλια, προκειμένου να έχει τον έλεγχο της Εγνατίας οδού και να μην θρυνήσουμε ξανά άλλες ανθρώπινες ζωές όπως πρόσφατα συνέβη σε δύο περιπτώσεις στην Ημαθία. Μιλάω με τις προσπάθειές μου για τον εξυγχρονισμό και τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση εκ ωφελία όλων των Ελλήνων πολιτών, όπως πρόσφατα είχα την ευκαιρία να πράξω ως εισηγητής ενός πολύ σημαντικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου και κατορθώσαμε να ρυθμίσουμε κομβικά ζητήματα για την αναβάθμιση και τη λειτουργία της αξιοπιστίας του δημοσίου, όπως αυτό της αξιολόγησης και της απομάκρυνσης υπαλλήλων που προσλήφθηκαν στο δημόσιο να στάψουν πληθυκά.
Μιλάω με παρεμβάσεις μου σε κομβικά για τον τόπο ζητήματα, όπως τότε που πρώτος απέτησα και σε όλους τους τόρους από τους αρμόδιους υπουργούς, παρά τις ανοιξότητες των καιρών και τον ιδρυτικό σχεδιασμό που υπήρχε, να μείνει η πρώτη μεραρχία πεζικού στη Βέρεια και να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις για στρατιωτικό προσωπικό σε αυτήν. Και το κατορθώσαμε χωρίς να αφήσει τον κόπο και προσπαθειών. Όπως το ίδιο έκανα για τη συνέχιση του μεγάλου έργου της κατασκευής του κάθε τοπικού άξονα Βέρειας Λάουσας και Σκύδρας, όπως το ίδιο έκανα για τη συνέχιση και την αποπεράτωση του νέου δικαστικού μεγάλου της Βέρειας. Όπως το ίδιο έκανα προκειμένου να υπενθυμίσω στην ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού την απόλυτη αναγκαιότητα να προχωρήσουν άμεσα οι εργασίες αναστήλωσης του αρακτόρου των ΕΓΟ στη Βεργίνα, όπως το ίδιο κάνω για να αξιοποιηθεί επιτέλους η αγορά της κουλούρας. Μιλάω μέσω των κομβικών ρόλων που μου έχει αναθέσει η Βουλή των Ελλήνων, τόσο ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, η οποία εξετάζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των εξοπλιστικών προγραμμάτων και συμβάσεων αμυντικού υλικού της χώρας, όσο και ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Η ιδιότητα που μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω επαφές υψηλωτάτου επίπεδου με πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους όλων των κρατών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και να αποκομίσω πολυτιμότατες εμπειρίες στη διαχείριση της ευρύτερης διεθνούς γεωπολιτικής κατάστασης και του ρόλου της χώρας μας μέσα στο πλαίσιο αυτό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί για μένα μιλάει η ευρύτατη αναγνώριση του ίδους και του έργου μου από άτομα όλων των πολιτικών χώρων. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι οι συνάδελφοί μου βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με εξέλεξαν αναπληρωτή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γιατί ξέρουν ότι έχω μάθει να τιμώ τον ρόλο μου, να μένω απόλυτα αποσυνωμένος στο καθήκον μου και να δρω άμεσα και αποτελεσματικά, χωρίς φόβο και χωρίς δεσμεύσεις σε κανέναν. Δεν είναι καθόλου τυχαίο εξάλλου ότι μόλις χθες, και τούτα ανακοινώνω εδώ για πρώτη φορά, δεν είναι γνωστό στους δημοσιογράφους, ότι ορίστηκα από τον Πρωθυπουργό να συμμετάσχω στην κοινοβουλευτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που θα επεξεργαστεί τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το πόσο σημαντική για το μέλλον της χώρας είναι αυτή η συνταγματική αναθεώρηση φαίνεται από τις προτάσεις που θα συζητήσει η επιτροπή αυτή. Άμεση εκλογή Προέδρου από τον λαό, Προέδρου της Δημοκρατίας, αναθεώρηση των διατάξεων περί ποινικής ευθύνης υπουργών και περί ασυλίας βουλευτών, ασυμβίβαστο του αξιώματος του Υπουργού με εκείνο του βουλευτή. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξάλλου χαρακτηρίζει τη συνταγματική αναθεώρηση ως την κορυφαία μεταρρύθμιση και το επιστέγασμα όλων των υπολείπων μεταρρυθμίσεων, αυτών που ήδη έχουν γίνει και αυτών που προγραμματίζονται από εδώ και στο εξής. Ταυτόχρονα, επειδή τη θέση του βουλευτή την παραλληλίζω με αυτή του πρεσβευτή και εκπροσώπου μιας περιοχής όπως η Μαθία, θεωρώ εξίσου σημαντικό χρέος να παλεύω διαρκώς για την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ημαθία, την προβολή και προώθηση των αγροτικών μας προϊόντων, τη διαφήμιση και ενίσχυση του τουρισμού στην περιοχή μας. Γιατί πιστεύω ότι ο τόπος μας έχει πολλά περισσότερα να αξιοποιήσει από τις πολλές φυσικές ομορφιές, τα νόστιμα φρούτα, το εξαιρετικό κρασί και τα λαχταριστά φαγητά και γλυκά, προκειμένου να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Η Μαθία είναι κομβικό σημείο όλων των οδικών αξιών προς τη Βόρεια Ελλάδα και την Ευρώπη. Διαθέτει δύο χιονοδρομικά κέντρα πρώτης γραμμής, το ΣΕΛΙ και τα 3-5 πηγάδια. Φιλοξενεί στα κόμματά της την Παγκόσμια Αρχαιολογική Παρακαταθήκη της Βεργίνας, κλειδί αλήθου του δυτικού πολιτισμού, τη Σχολή του Αριστοτέλη στην Άουσα αλλά και τις σημαντικές αρχαιότητες των Αρθεμίων, της Αλόνου στη Μελίκη και της Νικομήδειας. Είναι μια περιοχή που υπερηφανεύεται για την Παναγία Σουμελά, το λίπνο του ποντιακού ελληνισμού, τις υπέροχες Βυζαντινές εκκλησίες αλλά και το βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέρεια. Και έτσι λειτουργώ ως πρεσβευτής του τόπου μου, πέρα από βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τόσο ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας με την Ουκρανία, όσο και ως αντιπρόεδρος της αντίστοιχης ομάδας φιλίας με το Κουβέιτ. Ιδιαίτερα τιμητικές θέσεις που μου έχουν δοθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να χαράξουμε από κοινού με αυτές τις δύο χώρες, αλλά
και τους ανθρώπους εκεί, τους αγροτικούς, τουριστικούς και επιχειρηματικούς φορείς της Σημαθίας, μια δυναμική στρατηγική για το άνοιγμα των αγορών αυτών, εποφελία της οικονομίας μας. Φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση της οποίας είμαι βουλευτής κάνει ένα διτάλιο αγώνα για τη Νέα Ελλάδα που όλοι αξίζουμε. Και παρά τις απίστευτες δυσκολίες και παρά το τεράστιο πολιτικό κόστος, δεν σταματάμε την προσπάθεια. Γιατί ο στόχος της Ελλάδας του μέλλοντος μας ενώνει όλους. Η επόμενη σελίδα για την Ελλάδα και για την Μαθία ειδικότερα επιβάλλει εκ των πραγμάτων την παρουσία των ικανότερων μέσα στην επόμενη Βουλή. Δεν χωράνε πειραματισμοί, δεν χωράνε άρκετες επιλογές. Όταν έρθει η ώρα, οι επιλογές που θα γίνουν θα είναι πολύ σημαντικές. Γιατί κάθε επιλογή αντανακλά και μια ευκαιρία που διεκδικείται. Είναι μια ευκαιρία που μένει στο περιθώριο για το μέλλον της Σημαθίας. Αυτή τη φορά περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να μετρήσει όχι η διάθεση για τιμωρία, αλλά η ανάσες και η προοπτική στον τόπο και στις οικογένειές μας. Προσωπικά δεν φοβήθηκα ποτέ να σταθώ στα πόδια μου και να σας κοιτάξω ίσια στα μάτια. Και δεσμεύομαι ότι όσο ο Θεός θα με έχει γερό και όσο θα με στηρίζετε με την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας, θα παλεύω πάντα για όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα για τον τόπο μας, θα χωρίσουμε για τον κάθε ένα πολίτη της Σημαθίας, ανεξάρτητα από αν ψήφισε ή όχι. Σας καλώ λοιπόν όλους να συνεχίσουμε μαζί αυτό το δύσκολο αγώνα. Σας καλώ να μην τον παρατήσουμε για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας. Να φέρουμε ξανά την άνοιξη στην Σημαθία. Από τα βάθη της καρδιάς μου ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη σημερινή συγκλονιστική σας παρουσία. Σας ευχαριστώ που αποδείξατε σε δύσκολους καιρούς ότι έχετε μάθει να αναγνωρίζετε τις αξίες και τους ανθρώπους που πραγματικά αγωνίζονται για τα δίκαια τα δικά σας, για τα δίκαια της Σημαθίας. Σας ευχαριστώ πολύ που στέλνετε σήμερα ένα μήνυμα και στην Σημαθία και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει την κρίση, η Ελλάδα μπορεί να παραμείνει υπερήφανη, η Ελλάδα δεν θα λυγίσει, η Ελλάδα θα είναι η χώρα που θα οδηγήσει και την υπόλοιπη Ευρώπη στην εποχή μετά την κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ.